Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για το Standard Input, το Standard Output, το Standard Error και πώς μπορεί κανείς να φτιάξει πολύ δυνατά φίλτρα κάνοντας Redirection και Piping. Σε κάθε διεργασία που τρέχει στο πρόγραμμα ή αν θέλετε απλά, με απλά λόγια, σε κάθε εφαρμογή που τρέχει στο πρόγραμμα, στο σύστημα, συναρτώνται τρία ειδικά αρχεία. Το Standard Input, το οποίο συμβολίζεται με STD In, το Standard Output, που συμβολίζεται με STD Out, και το Standard Error, που συμβολίζεται με STD Error. Το πρώτο χρησιμοποιείται για είσοδο δεδομένων στο πρόγραμμα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο χρησιμοποιείται για έξοδο δεδομένων στο πρόγραμμα. Κάθε διεργασία διαβάζει και γράφει από και προς τα αρχεία αυτά χωρίς να ενδιαφέρεται που αυτά κατευθύνονται. Ο φλοιός φροντίζει να πάνε εκεί που θέλει ο χρήστης και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε επανακαθορίζοντας το που ακριβώς πηγαίνουν ή προέρχονται τα δεδομένα από τα τρία παραπάνω αρχεία, μπορούμε να έχουμε μεγάλη ευελιξία στη λειτουργία των προγραμμάτων. Η προεπιλογή όταν τρέχουμε τα προγράμματα αυτά τα τερματικά είναι το Standard Input να διαβάζει δεδομένα από το τερματικό, δηλαδή αυτό που πληκτρολογούμε με το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Enter, και να τυπώνονται τα δεδομένα που γράφονται στο Standard Output και στο Standard Error και αυτά στο τερματικό και να τα βλέπουμε. Το Standard Output και το Standard Error ως προς τη λειτουργία της προεπιλογής δεν έχουν καμία διαφορά, έτσι στην αρχή είναι λίγο δύσκολο να τα διακρίνουμε. Παρ' όλα αυτά είναι διακριτά αρχεία και μπορούμε να καθορίσουμε τα δεδομένα που γράφονται σε αυτά να γράφονται σε δύο διαφορετικά αρχεία και έτσι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι γράφεται στο καθένα. Η σύμβαση είναι ότι στο Standard Output τα προγράμματα συνήθως γράφουν τα δεδομένα από την ομαλή λειτουργία τους, ενώ στο Standard Error γράφουν μηνύματα σφάλματος όταν κάτι πάει στραβά κατά τη διάρκεια του υπολογισμού που κάνει το πρόγραμμα. Για να επανακαθορίσουμε τα αρχεία Standard Input, Standard Output και Standard Error, υπάρχουν ειδικοί συμβολισμοί στο φλοιό. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, σας δείχνουμε τρία παραδείγματα, όπου στην πρώτη γραμμή τρέχουμε κάποια εντολή, ας την πούμε Command, και στην οποία έχουμε επανακαθορίσει το Standard Input να μην είναι αυτά που πληκτρολογούμε από το πληκτρολόγιο, αλλά να προέρχονται από τα δεδομένα που είναι μέσα σε κάποιο αρχείο που ονομάζεται file. Στη δεύτερη γραμμή τρέχουμε την ίδια εντολή και αντί να επανακαθορίσουμε το Standard Input, επανακαθορίζουμε το Standard Output. Και τότε η εντολή, ό,τι δεδομένα γράφει στο Standard Output, πηγαίνουν και γράφονται μέσα στο αρχείο file. Αν το αρχείο file δεν υπάρχει, τότε το λειτουργικό σύστημα το δημιουργεί. Αν ήδη υπάρχει, τότε τα δεδομένα γράφονται από την αρχή του αρχείου. Άρα, ό,τι δεδομένα είχε πριν το αρχείο καταστρέφονται και τα καινούργια δεδομένα που παράγει η εντολή command στο standard output της πηγαίνουν και γράφονται από την αρχή του αρχείου. Αν δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τα δεδομένα του αρχείου file, αλλά θα θέλαμε το output της, το standard output της εντολής command να πάει να γραφτεί στο τέλος του αρχείου file, χρησιμοποιούμε το συμβολισμό με τα δύο μεγαλύτερα. Έτσι, άμα τρέξουμε την εντολή command και βάλουμε δύο μεγαλύτερα, τότε το standard output θα πάει στο τελευταίο byte του αρχείου file και θα αρχίσει να γράφεται από εκεί. Έτσι διατηρούμε τα προηγούμενα δεδομένα του αρχείου file και προσθέτουμε τα καινούργια που παράγει η εντολή command στο standard output. Προκειμένου να δούμε ορισμένα παραδείγματα, ας πάμε καταρχήν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Πάμε στην πρώτη διάλεξη και κατεβάζουμε το αρχείο lecture01.zip. Το ανοίγουμε με τον Archive Manager. Πατάμε Extract. Επιλέγουμε Home. Πατάμε Extract και εγκαταλείπουμε το πρόγραμμα. Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα τερματικό. Με την εντολή LS βλέπουμε τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου και με την εντολή PWD τυπώνουμε τον τρέχοντα κατάλογο, ο οποίος είναι η προσωπική περιοχή, το Home Directory του χρήστη Student. Με την εντολή CD αλλάζουμε το Current Working Directory και κάνουμε να είναι το ο κατάλογος Lecture01 στην προσωπική περιοχή του χρήστη Student και με την εντολή LS βλέπουμε τα γνώριμα αρχεία από τα προηγούμενα βίντεο. Ας δώσουμε την εντολή LS Input 1, Input 2, Input 3, Input 4. Η εντολή LS θα διαβάσει τα arguments Input 1 μέχρι Input 4 και θα αναζητήσει αυτά τα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο. Βλέπουμε ότι τα αρχεία Input 1 τα βρίσκει και τυπώνει τα ονόματά τους, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη εντολή. Τα αρχεία Input 3 και Input 4 δεν τα βρίσκει και μας τυπώνει ένα μήνυμα σφάλματος. Μας λέει ότι δεν μπορώ να βρω τα αρχεία στη συγκεκριμένη διαδρομή. Για να δοκιμάσουμε τώρα να τρέξουμε την ίδια εντολή και να επανακαθορίσουμε το standard output της εντολής να είναι το αρχείο out. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Τα ονόματα των αρχείων που υπάρχουν δεν τυπώθηκαν στο τερματικό. Τυπώθηκαν όμως τα αρχεία, τα μηνύματα σφάλματος, λόγω του ότι τα αρχεία input 3 και input 4 δεν υπάρχουν. Αν δώσω την εντολή LS, βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο αρχείο out. Πώς δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι με το σύμβολο μεγαλύτερο επανακαθόρισα το standard output της εντολής LS να είναι το αρχείο out. Εφόσον το αρχείο out δεν υπάρχει, το λειτουργικό σύστημα το δημιουργεί και βλέπετε ότι τα περιεχόμενα, τα δεδομένα του αρχείου out είναι το output της εντολής LS. Άρα βλέπετε ότι η εντολή LS τυπώνει τα ονόματα των αρχείων που βρίσκει στο standard output. Τι είναι όμως αυτά τα μηνύματα σφάλματος και γιατί δεν γράφτηκαν και αυτά στο αρχείο out? Ας δοκιμάσουμε να το καταλάβουμε συνεχίζοντας τη μελέτη των συμβάσεων για τον επανακαθορισμό των στάνταρ αυτών αρχείων. Αν θέλουμε να επανακαθορίσουμε και το standard error, ο συμβολισμός, ο οποίος είναι ειδικός για το TCSH, για το bus ή άλλα shells, είναι λίγο διαφορετικός. Οπότε για να τρέξουν οι εντολές που θα πούμε παρακάτω, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το φλοιό TCSH. Αν χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο και μετά βάλετε ένα αγγλικό και, τότε και το standard output αλλά και το standard error της εντολής command επανακαθορίζεται να είναι το αρχείο file. Για να το δούμε. Αν δεν τρέχετε ήδη το φλοιό TCSH, δώστε τώρα την εντολή TCSH. Ξανατρέχουμε την ίδια εντολή. Έτσι. Βλέπετε εδώ ότι τα μηνύματα σφάλματος τυπώνονται στο τερματικό. Αν βάλω όμως το αγγλικό και, βλέπετε δεν τυπώνεται πια τίποτα στο τερματικό. Και αν δώσω την εντολή cut out, βλέπετε ότι τυπώνονται όλα τα μηνύματα που τυπώνει η εντολή LS, η οποία κιόλας την είχαμε δει προηγουμένως
όταν δεν επανακαθορίζουμε το standard input και standard output, το standard output και standard error, να τυπώνονται όλα τα μηνύματα στο τερματικό μας. Αν θέλουμε να επανακαθορίσουμε το standard output να πάει στο αρχείο file και το standard error να πάει σε κάποιο άλλο αρχείο, τότε συνδυάζουμε τους δύο συμβολισμούς. Γκρουπάρουμε, έτσι αυτό είναι σημαντικό, την εντολή μέσα σε παρένθεση. Παίρνουμε την εντολή command, επανακαθορίζουμε το standard output να πάει στο αρχείο file και όπως είδαμε το standard error συνεχίζει και τυπώνεται στο τερματικό. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το standard output και standard error της εντολής μέσα στην παρένθεση και να το ανακατευθύνουμε προς το αρχείο ή file. Εφόσον όλο το standard output έχει πάει στο αρχείο file, μέσα στο αρχείο ή file θα πάει μόνο το standard error της εντολής command. Για να το δούμε στην πράξη. Έχουμε εδώ την εντολή που δώσαμε προηγουμένως. Στέλνουμε το standard output στο αρχείο out και το υπόλοιπο standard output και standard error το στέλνουμε σε ένα αρχείο R. Βλέπετε, τώρα δεν τυπώνεται τίποτα στο τερματικό. Και έχουμε δύο αρχεία, το R και το out. Το out, βλέπετε, περιέχει μέσα του ως δεδομένα μονάχα το standard output της εντολής cut. Ενώ το αρχείο R περιέχει το standard error της εντολής ls. Εδώ γίνεται προφανές ότι τα δύο αρχεία standard output και standard error είναι διακριτά και ότι μπορεί κανείς να τα ανακατευθύνει σε δύο διαφορετικά αρχεία. Το αρχείο out είδαμε ότι περιέχει κάθε φορά που τρέχαμε την εντολή περιείχε τα input 1 και input 2. Αν όμως δώσουμε την εντολή και αντί για ένα μεγαλύτερο βάλουμε 2, βλέπετε τώρα ότι το αρχείο out έχει δύο γραμμές. Γιατί το προηγούμενο περιεχόμενο του αρχείου δεν καταστράφηκε και το καινούριο ήρθε και προσθέθηκε στο τέλος του. Έτσι, αν επαναλάβουμε μερικές φορές την εντολή, βλέπετε ότι το περιεχόμενο του αρχείου out διαρκώς και μεγαλώνει, όπου προστίθεται διαρκώς το output της ίδιας εντολής. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το standard error, δηλαδή να πούμε ls input 1, input 2, input 3, input 4 . Βλέπετε τώρα ότι το standard output και standard error της εντολής ήρθε και προσθέθηκε στα προηγούμενα περιεχόμενα του αρχείου out. Για να δούμε τώρα και το standard input. Όταν δίνουμε την εντολή cut data, η εντολή cut ανοίγει το αρχείο data και τυπώνει στο τερματικό τα περιεχόμενά του. Τι ακριβώς κάνει? Διαβάζει, ανοίγει το αρχείο data, το διαβάζει και μετά τυπώνει τα περιεχόμενα του αρχείου στο standard output, το οποίο μπορούμε και εμείς αργότερα να ανακατευθύνουμε. Όταν όμως τρέχουμε την εντολή cut χωρίς όρισμα, κοιτάξτε τι κάνει, δεν γράφει τίποτα. Όταν γράφω όμως εγώ κάτι στο τερματικό και πατάω το Enter,
Αυτό αντιχείται στο τερματικό. Τι κάνει? Όπως είπαμε, το standard input της μιας εντολής είναι αυτά που γράφουμε στο τερματικό. Άρα το cut διαβάζει το standard input αυτού που γράφουμε στο τερματικό μας μέσω του πληκτρολόγιου και μετά το τυπώνει στο standard output, το οποίο φαίνεται σαν μια δεύτερη αντίχυση. Για να βγείτε από αυτή την εντολή, πατήστε Ctrl D. Άρα λοιπόν, το cut, όταν δεν παίρνει ορίσματα, διαβάζει δεδομένα από το standard input. Και κοιτάξτε τώρα, οι δύο αυτές εντολές έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Να γράφετε στο standard output της εντολής cut τα περιεχόμενα του αρχείου data. Αλλά αυτό έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, ανακατευθύναμε το standard input της εντολής να είναι τα περιεχόμενα του αρχείου data. Εφόσον το cut δεν έχει κανένα όρισμα, διαβάζει δεδομένα από το standard input, όπως έκανε και εδώ παραπάνω. Το standard input είναι το αρχείο data, το διαβάζει από το standard input και το τυπώνει στο standard output. Στη δεύτερη περίπτωση, το cut λειτουργήσε με άλλο τρόπο. Εφόσον υπάρχει argument στην εντολή cut, αντί να διαβάσει από το standard input, παίρνει αυτό το argument και αν το αρχείο data υπάρχει, το ανοίγει, διαβάζει τα δεδομένα του και τα τυπώνει στο standard output. Κοιτάξτε αυτή την εντολή, τι κάνει? Τρέχει την εντολή cut, χωρίς όρισμα, ανακατευθυνόμενο όμως το standard input από το αρχείο data και το standard output να πηγαίνει στο αρχείο out. Άρα το out τι κάνει? Περιέχει τα περιεχόμενα του αρχείου data. Αν επαναλάβω την εντολή και βάλω το standard output να πάει να γραφτεί στο τέλος του out, τώρα το out περιέχει δύο φορές τα δεδομένα του αρχείου data. Ας δούμε τώρα έναν άλλο τρόπο να ανακατευθύνει το standard input και το standard output μιας εντολής. Αυτό γίνεται μέσω του piping. Τι είναι το piping? Το piping, η διασωλήνωση θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, είναι να πάρει δύο ή περισσότερες εντολές και να κάνει το standard input της δεύτερης εντολής να είναι το standard out της πρώτης εντολής. Άρα αν τρέχουμε μόνο δύο εντολές, μια τέτοια σειρά εντολών διασωλήνωσης τρέχει την εντολή command 2 και αναζητά το standard input από το standard output της εντολής command 1. Άρα μόλις αρχίσει να τρέχει αυτή η εντολή και πάει να διαβάσει από το standard input, τότε ο φλοιός θα τρέξει την πρώτη εντολή και μόλις αυτή αρχίσει να παράγει standard output, θα το ανακατευθύνει στο standard input της εντολής command 2. Αυτό μέσω του piping μπορούμε να συνδυάσουμε περισσότερες από τις δύο εντολές και μπορούμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εντολή, πρακτικά άπειρη για τις εφαρμογές. Έτσι ώστε το standard output της πρώτης να γίνεται standard input της δεύτερης, το standard output της δεύτερης να γίνεται standard input της τρίτης, το standard output της τρίτης να γίνεται standard input της τέταρτης και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να φτιάξει πολύπλοκα φίλτρα και έτσι να μπορέσει να αναλύσει και να χειριστεί δεδομένα από αρχεία με πολύπλοκο τρόπο. Και αυτό το κάνει συνδυάζοντας προγράμματα τα οποία κάνουν διακριτές λειτουργίες και συνδυάζοντας τις λειτουργίες καθένας προγράμματος μπορεί κάποιος να, με τη φαντασία του, να φτιάξει κάτι που θα χρειαζόταν ένα μεγάλο πρόγραμμα
έτσι ώστε να το πετύχει. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Να θυμηθούμε την εντολή head. Η εντολή head-endData μας τυπώνει την πρώτη γραμμή από το αρχείο data. Πού το τυπώνει? Το τυπώνει στο standard output. Η εντολή tail-n2data τυπώνει τις δύο τελευταίες γραμμές του αρχείου data. Δείτε ολόκληρο το αρχείο data και βλέπετε ότι αυτή είναι η πρώτη γραμμή, ενώ αυτές οι δύο είναι οι δύο τελευταίες. Κοιτάξτε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις δύο εντολές να παράξουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να πούμε τύπωσέ μου τις δύο τελευταίες γραμμές από το αρχείο data και από το αποτέλεσμα αυτό τύπωσέ μου την πρώτη. Για να δούμε πώς λειτουργήσε αυτή η εντολή. Η εντολή tail-n2data παράγει στο standard output αυτές τις δύο γραμμές, τις οποίες μετά η εντολή head τις διαβάζει από το standard input και μας τυπώνει μονάχα την πρώτη. Για να δούμε ένα πιο πολύπλοκο παράδειγμα. Θυμάστε το αρχείο list που έχει τους αριθμούς μητρώου, το επώνυμο και το όνομα και το τμήμα του εργαστήριου που εργάζονται οι φοιτητές κάποιου πανεπιστήμιου. Η εντολή grep Γιώργος list αναζητάει το string Γιώργος μέσα στο αρχείο list και μας τυπώνει τις γραμμές εκείνες με τους φοιτητές που το όνομά τους περιέχει μέσα τη λέξη Γιώργος. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε τους φοιτητές εκείνους που λέγονται Γιώργος και ανήκουν στο εργαστήριο νούμερο 10. Χρησιμοποιούμε το regular expression που είχαμε δείξει στην προηγούμενη διάλεξη, που σημαίνει αναζήτησε εκείνες τις γραμμές που οι τελευταίοι τους χαρακτήρες είναι 10. Το τελευταίο καθορίζεται από το σύμβολο δολάριο, ενώ χρησιμοποιούμε τα μονά εισαγωγικά έτσι ώστε ο φλοιός να μην ερμηνεύσει το δολάριο. Κοιτάξτε τι γίνεται με αυτή την εντολή. Αυτή η εντολή παίρνει το standard output της πρώτης, το οποίο standard output της πρώτης είναι όλοι οι φοιτητές με όνομα Γιώργος, και από αυτούς φιλτράρει αυτούς που έχουν γραφτεί στο εργαστήριο 10, που είναι αυτοί οι δύο. Θα μπορούσαμε να το μεγαλώσουμε το pipe. Η εντολή word count minus L μετράει τις γραμμές που έχει ένα αρχείο. Το αρχείο list για παράδειγμα έχει 175 γραμμές. Εδώ τι έγινε? Η εντολή grep Γιώργος list παρήγαγε standard output που έχει όλους τους φοιτητές με το όνομα Γιώργος ανεξάρτητα σε ποιο τμήμα είναι γραμμένοι. Στη συνέχεια, η δεύτερη εντολή grep διαβάζει το standard output της πρώτης και μας φιλτράρει εκείνους τους φοιτητές που είναι στο εργαστήριο νούμερο 10.
ενώ η τρίτη εντολή διαβάζει το standard output της προηγούμενης και μετράει πόσες γραμμές έχει αυτό, που έχει 2 γραμμές. Ας κάνουμε το πρόγραμμα λίγο διαφορετικό. Αυτό το pipe εδώ πέρα εκτελεί την πρώτη εντολή και μας τυπώνει όλους τους Γιώργους. Στη συνέχεια, από αυτές τις γραμμές που τύπωσε η πρώτη εντολή, επιλέγει εκείνες που αρχίζουν από τους χαρακτήρες P και H. Το αρχίζω καθορίζεται από το καρέ, το σύμβολο πάνω από το πλήκτρο με τον αριθμό 6, δηλαδή Shift 6. Αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε περαιτέρω και να μετρήσουμε πόσοι είναι οι Γιώργηδες οι οποίοι έχουν αριθμό Μητρώου, τον οποίον οι χαρακτήρες αρχίζουν από το PH. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα άλλο φίλτρο. Να πούμε στην NOC να μας τυπώσει πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. Και στη συνέχεια να μας τυπώσει και το εργαστήριο και μετά να μας τυπώσει και τον αριθμό μητρό. Και αν δεν μας αρέσει η μορφή που δίνει το format που μας δίνεται από αυτή την εντολή, το περνάω από μια άλλη εντολή που λέγεται column-t. Για να τη δούμε αυτή τη λίγο περισσότερο πολύπλοκη εντολή, τι κάνει. Λοιπόν, η πρώτη, το πρώτο κομμάτι, η πρώτη συνιστόσα της εντολής τυπώνει στο standard output όλους τους Γιώργους. Η δεύτερη, συγγνώμη, τυπώνει όλους τους Γιώργους που είναι εδώ. Οι Γιώργηδες, κάποιοι έχουν μητρό με PH, κάποιοι έχουν μητρό με MST. Η δεύτερη συνιστόσα επιλέγει από τους Γιώργους αυτούς που έχουν αριθμό μητρώου που ξεκινάει από το PH. Η τρίτη συνιστόσα παίρνει αυτό το output και μας τυπώνει μέσω της OC την τρίτη στήλη που είναι το όνομα Γιώργος, τη δεύτερη στήλη που είναι το επώνυμο του Γιώργου, τη τέταρτη στήλη που είναι το εργαστήριο και την πρώτη στήλη που είναι ο αριθμός μητρώου. Και το output αυτής της εντολής είναι αυτό εδώ. Αυτό το output μας είναι δύσκολο να διαβαστεί και χρησιμοποιούμε μία εντολή που λέγεται column για να μας πάρει αυτό το output και να μας το κάνει, να μας το τυπώσει όμορφα σε στήλες. Ας κάνουμε και περαιτέρω εξάσκηση. Η εντολή αυτή μας τυπώνει όλους τους φοιτητές με αριθμό μητρώου που ξεκινάει από PH. Φτιάχνουμε ένα pipe να μας τους μετρήσει και συμπεραίνουμε ότι έχουμε 108 φοιτητές με αριθμό μητρώου που είναι από PH. Κάνοντας pipe στο πρόγραμμα LESS, βλέπουμε το ίδιο output σελίδα-σελίδα όπως το βρίσκαμε χρησιμοποιώντας το LESS στην προηγούμενη, στο προηγούμενο βιντεάκι. Και μπορούμε να κάνουμε επισκοπή όλων των δεδομένων χρησιμοποιώντας το space bar και το γράμμα B, έτσι ώστε να τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε τα δεδομένα σελίδα-σελίδα. Πατώντας το Q βγαίνουμε από το LESS. Αν τα δεδομένα δεν μας αρέσει όπως τυπώνονται, θα μπορούσαμε να τα σορτάρουμε. Ας τα σορτάρουμε
με βάση τον, τον αύξοντα αριθμό του τμήματος εργαστηρίου που είναι οι φοιτητές, και μάλιστα χρησιμοποιούμε και το διακόπτη minus n για να κάνουμε αριθμητική διάταξη. Το minus k4 κάνει διάταξη με βάση την τέταρτη στήλη και το minus n κάνει τη διάταξη να μην είναι αλφαβητική αλλά να είναι αριθμητική. Πατάμε το less. Βλέπουμε ότι πρώτα βγαίνουν οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν γραφτεί ακόμα σε κανένα τμήμα, που χαρακτηρίζονται από, από την ακολουθία χαρακτήρων NR. Μετά οι φοιτητές του πρώτου τμήματος, οι φοιτητές του τρίτου τμήματος, οι φοιτητές του τέταρτου τμήματος και ούτω καθεξής. Για να κάνουμε το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό συντακτικό. Όταν σορτάρουμε με το option minus k και χρησιμοποιούμε έναν αριθμό στήλης, κόμμα, έναν αριθμό στήλης και μετά πιθανώς ένα γράμμα, σημαίνει κάνουμε σορτάρισμα από την στήλη που είναι πριν το κόμμα μέχρι τη στήλη που είναι μετά το κόμμα και μετά το γράμμα που το οποίο είναι σαν το option minus n να κάνει την, το σορτάρισμα αριθμητικά. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Για να δούμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε το τμήμα νούμερο 8, αν υποθέσουμε ότι θα θέλαμε η διάταξη σε κάθε τμήμα εργαστηρίου να γίνει αλφαβητικά. Δηλαδή, αφού διατάξουμε τους φοιτητές με βάση το τμήμα του εργαστηρίου στο οποίο έχουν γραφτεί, μέσα σε κάθε τμήμα να κάνουμε αλφαβητική διάταξη των φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια διάταξη πρώτα ως προς την τέταρτη στήλη και μετά να κάνουμε μια διάταξη ως προς την τρίτη και δεύτερη στήλη. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με το sort, βάζοντας ένα επιπλέον key με το minus k, αλλά τώρα το σορτάρισμα γίνεται από τη δεύτερη μέχρι την τρίτη στήλη. Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, οι φοιτητές που είναι NR είναι διατεταγμένοι από το α μέχρι το t. Όταν ξεκινάει το τμήμα 1, οι φοιτητές είναι πάλι από το α. Και έχουμε διάταξη αλφαβητική. Όταν ξεκινάει το τρίτο τμήμα, μέσα στο τρίτο τμήμα έχουμε πάλι διάταξη αλφαβητική. Και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το φίλτρο το οποίο έχουμε φτιάξει, έχουμε καταφέρει να έχουμε κάθε τμήμα σε αλφαβητική διάταξη. Αν μπορούσαμε εδώ να βάλουμε ένα άλλο φίλτρο και να δούμε μόνο τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εγγραφή στο εργαστήριο και να βάλουμε εδώ ένα άλλο φίλτρο και να τους μετρήσουμε. 27 φοιτητές που δεν έχουν εγγραφτεί. Δώδεκα φοιτητές στο τμήμα 1. 10 φοιτητές στο τμήμα 3. 11 φοιτητές στο τμήμα 8. Και 11 φοιτητές στο τμήμα 10. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορες εργασίες, διάφορα φίλτρα, τα οποία με ευέλικτο τρόπο, ανάλογα με το πώς βλέπουμε τα δεδομένα μας, να αλλάζουμε την παρουσίασή τους, έτσι ώστε να κάνουμε αποτελεσματική ανάλυση της πληροφορίας που περιέχουμε.